Θα δούμε ταινία. Σήμερα. Έχουμε μαζευτεί εδώ, ανοίγουν τα θερινά σινεμά σε όλη την Ελλάδα και ανοίγουμε και εμείς, ήρθαμε εδώ. Βέβαια, επειδή δεν έχουμε άδεια να μπούμε μέσα, θα το δούμε απ' έξω το έργο και θα κεραστούμε και η γιορτή μας, θέλετε να σας κεράσω. Αυτά. Περιμένουμε λοιπόν την ταινία από τους Ιθήνων. Και θα τη δούμε. Ναι. Εικονικά βέβαια, πειράζει. Να, είναι, δείξτε εδώ και τον κόσμο, περιμένει. Ελπίζοντας ότι θα ευαισθητοποιηθεί ο Δήμαρχος, ξέρω εγώ, αν και δεν το ελπίζω αυτό, αλλά θα δει, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, έτσι. Και είναι και τα παιδιά μας που πρέπει να σκεφτούμε, είμαστε μόνο εμείς. Κάθε χρόνο, εδώ το σύστημα είναι, κάθε χρόνο γίνεται αίτηση και ανανεώνεται αυτή κάθε χρόνο. Μέχρι τώρα ήταν μια τυπική διαδικασία. Φέτος βέβαια τα πράγματα αλλάξανε. Όπως έχουμε πρόβλημα και με τον χειμερινό, φαίνεται να έχουμε προβλήματα και με το θερινό. Δεν ξέρω, υπάρχει... Δεν ξέρω, ο δήμαρχός μας ίσως... δεν ξέρω, δεν είναι... Από ό,τι είχα ακούσει, προεκλογικά είχε περάσει από το σινεμά και ρώταγε γιατί είναι μέσα εκεί. Και όταν του είπαν ότι είναι σινεμά, λέει, α, έχω να πάω από φαντάρος. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνει ίσως ότι την αναγκαιότητα, ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να βλέπει σινεμά. Και όχι μόνο σινεμά, είναι και τα θέατρα κλειστά, είναι όλα. Πολιτισμός είναι υποδιωγμόν. Έχει γίνει αίτηση εδώ και, δεν θυμάμαι, είναι πολύ καιρός, αρχές Μαΐου, έγινε η αίτηση για να παραχωρηθεί ο χώρος, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Δεν ήρθε όμως ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα μαθαίνω ότι ίσως έρθει στην επόμενη συνεδρίαση. Είναι αλλά... Είναι, να, ορίστε. Ναι. Αλλά βέβαια κατόπιν εορτής, έτσι. Τετάρτη είναι το Συμβούλιο, μέχρι αυτά, πότε θα ετοιμαστεί ο χώρος. Καταλάβατε. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθαμε εμείς εδώ, να δείξουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι εντάξει, έχουμε σινεμά. Και μάλιστα είναι και μία κούκλα το σινεμά. Είχα ανεβάσει μία φωτογραφία, δεν ξέρω αν την είδατε. Έτσι, ένα site που έλεγε για τα σινεμά στην Αθήνα και έβαλε φωτογραφία τον Έγκα. Μας έφερε ο Κιτσίκης, ο οποίος ήθελε να βρω το blow up και να παίξω σε μία οθόνη χωρίς πανί, εκεί πέρα. Το blow up έχει μία σκηνή που, έχει το, που παίζουν τένις χωρίς μπαλάκι και χωρίς ήχο. Τι περιμένουμε δηλαδή εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή που μας έφερε ο κύριος Κιτσίκης? Περιμένουμε πότε θα μας δώσει την έγκριση ο αγαπημένος σας δήμαρχος για να ανοίξουμε το θερινό σινεμά. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το θερινό σινεμά. Και από ό,τι ξέρουμε, Δημοτικό Συμβούλιο για την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, παίζει να μην δώσει την άδεια. Όχι, αλλά μπορεί να μην προλάβει, να φέρει πάρα πολλά θέματα και να μην προλάβει. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Το δικηγόρο του διαβόλου κάνει. Δεν έχει τίποτα το νησί αυτή τη στιγμή. Το πρώτο μεγάλο τμήμα του νησιού που διαμαρτύρεται και το σινεμά είναι τα παιδιά. Τα πιτσιρίκια που δεν έχουν να έρθουν να δουν παιδικό, που λένε πότε θα έρθει ο Καραγκιόζης. Το άλλο το κομμάτι είναι οι μεγάλοι, βασικά είναι οι έφηβοι, οι οποίοι το σινεμά το είχαν διέξοδο, γιατί πόσο πια να πάνε να κάτσεις στα μπαράκια και στα καφέ, θες να δεις και μία ταινία. Το σινεμά είναι συλλογικότητα, γιατί έρχεσαι, βλέπεις την ταινία και τελειώνοντας το έργο, καθόντουσαν εδώ πέρα μέχρι τις 3 το πρωί και συζητάγανε για την ταινία. Ή πηγαίνανε και καθόντουσαν κάπου και μιλάγανε για την ταινία. Τσακωνόντουσαν, τους άρεσε, δεν τους άρεσε. Όχι, ήταν έτσι, δεν ήταν αλλιώς. Είναι συντροφικότητα το σινεμά. Και δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Ειλικρινά. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Και κάποιος θα πει στον κύριο Δήμαρχο ότι δεν βγάζουμε λεφτά από το σινεμά. Δίνουμε λεφτά. Μία ταινία που κάνει 4.000 ευρώ την εβδομάδα δεν βγαίνει από τα εισιτήρια. Κάποτε το νησί. Χωρίς πλάκα, ήταν σινεφίλ. Έχω ζήσει το εξής. Παίζει ο Σαρτάγκουρας το Jesus Christ Superstar. Το βλέπουμε πρώτη παράσταση και φεύγουμε σαν τρελοί να έρθουμε στο Λουξ, εδώ πέρα. Στην Προβατήδη. Ο Κανάρης ήταν τότε. Ποιο Προβατήδη. Ναι. Ο Κανάρης, ο οποίος Κανάρης τότε έπαιζε Παζολίνη. Το διανοείσαι.
Δηλαδή, στο Άστρον έπαιζε τον Τζίσα Χάρη Σουπερστάρ και εδώ πέρα τρέχαμε να δούμε Παζολίνη. 9 με 11 και 11 με 1. 8-10, γιατί δεν είχε αλλάξει η ώρα τότε. 8 ήταν κανονικά νύχτα. 8-10-10 τρέχοντας, άλλοι με ποδήλατα, άλλοι τρεχάλια για να προλάβουμε το έργο. Και λέγαμε του Κανάρη, μην ξεκινήσεις, φωλάζαμε. Από του Μερκάτη αρχίζαμε και φωλάζαμε, μην ξεκινήσεις. Λοιπόν, το νησί είχε μάθει το σινεμά. Θυμάσαι τις Κυριακές, τρεις ταινίες. Ναι. Με το Αυγολέμονο εδώ, δεν είχε πάει το Αυγολέμονο κάτω και τρέχαμε για να προλάβουμε την πρώτη παράσταση που ήταν στις 4, 6, 8, 10, γιατί μετά δεν μας αφήνανε να κυκλοφορούμε, είχαμε και τα σχολεία και τα πηλίκια και πάνω στον εξώστη έμπαινε ο Στίνιος και άκουγες ένα ποδοβολητό. Μία φορά επίδειξα και έπεσα σε ένα βαρέλι και πήγα χειμώνα από πάνω μέχρι κάτι που σχέμα. Λοιπόν, αυτά είναι η ζωή μας. Ο κ. Σαρετάκης ενδεχομένως δεν έχει πάει ποτέ σινεμά και από ό,τι ξέρω και οι δημοτικοί του σύμβουλοι δεν τους έχω δει ποτέ να μπαίνουν στο σινεμά, δεν το ξέρουν. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού, ίσως το μεγαλύτερο, είναι δεμένο με το σινεμά. Και από τότε που ανοίξαμε κι εμείς ξανά το σινεμά, ανακάλυψαν και οι νέοι τον κινηματογράφο. Δηλαδή, θα σου πω, εικόνα που έζησα, μπαίνει ένα παιδάκι με τη μαμά του και έχει ξεκινήσει ταινία, παιδικό, στο Φόσχολο, και μπαίνει μέσα και λέει: «Μαμά, μια μεγάλη τηλεόραση!» Δεν ήξερε το παιδάκι ότι είναι σινεμά. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα στερήσουμε από τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει ούτε με επαγγελματικά, ούτε με οικονομικά, να μην πω τη λέξη τώρα, αλλά είναι τροφή της ψυχής το σινεμά. Το σινεμά δεν είναι να το βλέπεις στην τηλεόραση, είναι να το βλέπεις με κόσμο. Όταν ανοίξαμε το Φόσχολο, ήταν πάρα πολλοί που ερχόντουσαν μόνοι τους, τους έβλεπα στο τέλος της ταινίας που συζητούσανε. Στην επόμενη ταινία είχαν γίνει παρέα και ερχόντουσαν μαζί. Είχαμε κάνει παρέες, 5-10 άτομα που ερχόντουσαν όλοι μαζί. Τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι η χαρά της ζωής. Η χαρά της ζωής δεν είναι να πάνε να τσακωθώ γιατί δεν φτιάξαμε το πλακάκι στον δρόμο. Η κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κινηματογράφος είναι δραματική. Και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση την οποία κάνουμε εδώ είναι γιατί πρέπει σαν κοινωνία, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μέλλον για μας και τα παιδιά μας, πρέπει να υποστηρίξουμε όλους τους χώρους και όλες τις δομές πολιτισμού που υπάρχουν στον τόπο. Δεν είναι δυνατόν να πάει μπροστά ένας τόπος αν δεν έχει κινηματογράφο, αν δεν έχει θέατρο, αν δεν έχει αίθουσες εκθέσεων, αν δεν έχει συναυλίες, αν δεν έχει μουσική, αν δεν έχει χορό, αν δεν έχει όλες αυτές τις εκδηλώσεις που από τους αρχαίους Έλληνες έχουν αναπτυχθεί ως η τροφή της ψυχής. Έτσι θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει. Εάν δεν υπάρχουν αυτά και σταθούμε μόνο ως κοινωνία στο πόσα χρήματα βγάζουμε από τον τουρισμό ή από τις επιχειρήσεις ή από οτιδήποτε άλλο, τότε από εκεί και πέρα βαδίζουμε σε μαύρα σκοτάδια και από τα οποία δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ ούτε εμείς ούτε τα παιδιά μας. Τώρα, αυτός ο κινηματογράφος ιδρύθηκε το 1999. Ήταν η εποχή που ήταν δήμαρχος ο Γιάννης ο Γαλιανός και εγώ ήμουν πρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Υπήρχε ένα προηγούμενο, κάποιοι συμπολίτες μας με την κινηματογραφική λέσχη που είχαν ιδρύσει το κινηματογράφο τον Μπαστούνι στην άλλη προβλήτα εκεί που είναι σήμερα τα Ferry Boat. Και επειδή εδώ υπήρχε μια δημοτική έκταση, την είχε αναλάβει ο Δήμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφασίσαμε να γίνει εδώ ο κινηματογράφος και δώσαμε το όνομα του συμπατριώτη μας, του αδικοχαμένου, του Χρήστου Νέγκα. Πρέπει να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το 1999 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 22 χρόνια, ο κινηματογράφος αυτός, ο θερινός κινηματογράφος, αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα στέκια που μπορούσαν να αναπτυχθούν στη Ζάκυνθο και μάλιστα με την συνδρομή των παιδιών που το εξοράησαν και το βελτίωσαν και το έκαναν να είναι ένας από τους καλύτερους κινηματογράφους θερινούς στην Ελλάδα, καταφέραμε να προβάλλεται σε όλα τα περιοδικά, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλες, εν πάση περιπτώσει, τις πολιτιστικές σελίδες που υπάρχουν στον τόπο. Άρα λοιπόν, το να έχουμε ένα προηγούμενο, να έχουμε μια τέτοια υποδομή και να την αφήνουμε εγκαταλειμμένη σε αυτή την κατάσταση, συγγνώμη, αλλά είμαστε άξιοι της μοίρας μας και να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ποιες θα είναι αυτές οι συνέπειες για μας και για τα παιδιά μας. 21 Μαΐου σήμερα,
ξεκινάνε οι κινηματογράφοι όλης της χώρας οι θερινοί, η Ζάκυνθος δεν ξεκινάει. Η αίτηση για την παραχώρηση του χώρου κατατέθηκε στις αρχές του μήνα. Υπάρχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης την Τετάρτη. Ελπίζω να μην υπάρξει κανένα πρόσκομα και κανένα κόλλημα από αυτά που βρίσκει η Δημοτική Αρχή, ώστε να μην λειτουργήσει και να δημιουργήσει εμπόδια στη λειτουργία του θερινού κινηματογράφου, που αποτελεί μια όαση για το καλοκαίρι για τη Ζάκυνθο. Υπάρχει μια ιστορία στο χώρο. Ιστορία λειτουργίας από την αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία αυτού του χώρου ως κινηματογράφου, έτσι όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Αποτελεί πράγματι μια εξαιρετική διαδικασία για τους Ζακυνθινούς. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτή η απόλαυση των Ζακυνθινών, η νυχτερινή τους απόλαυση. Είναι θλιβερό, ακόμα και σε τέτοια υποδομή όπως ο κινηματογράφος μας, ο οποίος λειτουργεί με μηδενικό κόστος για το Δήμο. Και όχι μόνο με μηδενικό κόστος, αλλά έχει και ένα έσοδο. Να συνδυαστεί με την απουσία λειτουργίας του θερινού θεάτρου μας. Να συνδυαστεί με το κλείσιμο του θεάτρου του καινούριου. Να συνδυαστεί με την έλλειψη λειτουργίας οποιασδήποτε πολιτιστικής δομής δημοτικής. Να συνδυαστεί με την απουσία οποιασδήποτε στήριξης πολιτικής δραστηριότητας. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσει η ίδια η Ζακυνθινή κοινωνία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε, οι αποφάσεις που παίρνουμε δεν υλοποιούνται. Προσπαθούμε να πιέσουμε θεσμικά όπως μπορούμε, αλλά νομίζω ότι έφτασε η ώρα η κοινωνία μέσα από τη λειτουργία της να μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να σταματήσει αυτός ο κατηφόρος.